Μετά την ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι εξέφρασαν σήμερα διαστόματος της Ιωάννας Παναγιώτου, η οποία είδε το πρωί τον Μάριο Καρογιάννη δυσαρέσκεια για τη χθεσινή συνάντηση Δίκο Ακέλ. Την ίδια στιγμή, σε ανακοίνωσή του, το Δίκο απορρίπτει εκ νέου την πρόταση των οικολόγων για κοινές επαφές των τεσσάρων κομμάτων με άλλα πολιτικά κόμματα και για επιλογή του υποψηφίου Προέδρου από κοινό συνέδριο. Είναι φυσικό να μην είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δεν συμφωνούσαν και με τη θέση που είχαμε θέσει από την αρχή, ότι εμείς στηρίζαμε την άποψη από κοινού, να γίνουν από κοινού συναντήσεις. Έχουμε μία κοινή διακήρυξη, είμαστε στη διαδικασία για εξέβρεση ενός κοινού υποψηφίου και η θέση μας είναι ότι πρέπει να στηρίζεται αυτή η προσπάθεια και μέσα από τις θέσεις και τα γραπτά, αλλά και μέσα από συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες δίνουν πολύ καθαρές εικόνες. Παράλληλα, ο Γιαννάκης Ομήρου, με ανακοίνωσή του, διευκρινίζει ότι οι χθεσινές δηλώσεις του αφορούσαν στην επαναβεβαίωση της αυστηρής προσήλωσης της ΕΔΕΚ στην επίτευξη της συνεργασίας και δεν αποσκοπούσαν στην αμφισβήτηση της ειλικρίνειας των προθέσεων οποιοδήποτε άλλου πολιτικού κόμματος που μετέχει στην προσπάθεια αυτή. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ είχε δηλώσει ότι παράλληλες διαπραγματεύσεις δεν γίνονται αποδεκτές και ότι η κοινή διακήρυξη δεν έχει ουσιώδη και επουσιώδη θέματα. Προσπαθούμε τη συνεργασία του ενδιάμεσου χώρου να την εμπλουτίσουμε, να την ενισχύσουμε με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και μακάρι να είχαμε και την ευκαιρία. Η υποψηφιότητα του κ. Αναστασιάδη δυσχεραίνει αυτό το πράγμα, αλλά την ευκαιρία για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Πάντως, το ΑΚΕΛ προανήγγειλε και νέα συνάντηση με το ΔΙΚΟ μετά που τα συλλογικά όργανα των δύο κομμάτων θα εξετάσουν τα συμπεράσματα του χθεσινού τέτα-τέτ Άντρου Καρογιάν, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στην ΕΔΕΚ εν ώψη της συνάντησής τους τη Δευτέρα. Από δικής μας πλευράς, ασφαλώς, υπάρχει κάθε καλή θέληση, όλη η απαιτούμενη βούληση, η ειλικρινής διάθεση και να επιχειρήσουμε να βρούμε τρόπους μέσα από τους οποίους θα πετύχουμε συνεργασίες.